Πελοποννήσου αρχικά παραχωρήθηκε στη Βενετία. Η κατάληψη της Πελοποννήσου έγινε από δύο Γάλλους υπότες, τον Γοδεφρίδο Βιλαρδουίνο και τον Γουλιέλμο Σαμπλίτ. Μετά το 1209, οι Βενετοί παραχώρησαν σε αυτούς την Πελοπόννησο εκτός από τη Μεθόνη και την Κορώνη. Στην αρχή, οι Σταυροφόροι έκοψαν απομιμήσεις των Βυζαντινών νομισμάτων. Μετά τα μέσα του 13ου αιώνα, τη δεκαετία του 1260, οι Φράγκοι πρίγκιπες της Πελοποννήσου ξεκίνησαν να κόβουν αργυρά νομίσματα με τα ονόματά τους. Για τις παραστάσεις των νομισμάτων τους, χρησιμοποίησαν τους τύπους των νομισμάτων που κυκλοφορούσαν την εποχή εκείνη στη Γαλλία. Τα νομίσματα αυτά ονομάζονται δινάρια τορνέζια, είχαν βάρος περίπου ένα γραμμάριο και χαμηλή περιεκτικότητα σε άργυρο γύρω στο 20%. Στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα έχουν βρεθεί πολλοί θησαυροί με τορνέζια και ένα μέρος από αυτούς έχει δημοσιευτεί. Δύο σημαντικοί θησαυροί με τέτοια νομίσματα, οι οποίοι προέρχονται από την περιοχή της Πηλίας, είναι ο θησαυρός Πηλίας, ο οποίος βρέθηκε κατά το τέλος της δεκαετίας του 1960, αλλά δεν γνωρίζουμε την ακριβή θέση έβρεσής του, και ο θησαυρός από το Μεσοχώρι Πηλίας, ο οποίος φυλάσσεται σήμερα στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών. Ο θησαυρός της Πηλίας διασκορπίστηκε και δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των νομισμάτων που περιείχε. Είναι χωρίς αμφιβολία ένας από τους μεγαλύτερους θησαυρούς με νομίσματα των πριγκίπων της Αχαΐας και ένας από τους προημότερους θησαυρούς της Φραγκοκρατίας στην Πελοπόννησο. Μας είναι γνωστός κυρίως από τη δημοσίευση του Βρετανού νομισματολόγου Μάικλ Μέτκαλφ, επιμελητή της νομισματικής συλλογής του Μουσείου Ασμόλιαν της Οξφόρδης. Ο θησαυρός περιέλαμβανε περισσότερα από 3.000 τορνέζια και η απόκρυψή του χρονολογείται στις αρχές του 14ου αιώνα, όταν πρίγκιπας της Αχαΐας ήταν ο Φίλιππος του Τάραντα ή λίγο αργότερα. Ο θησαυρός από το Μεσοχώρι Πηλίας καταγράφηκε στο Ευρετήριο του Νομισματικού Μουσείου Αθηνών το 1911 από τον Διευθυντή του Μουσείου Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο. Ο θησαυρός περιελάμβανε 300 νομίσματα και η απόκρυψή του χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα. Τα περισσότερα τορνέζια κόπηκαν στο νομισματοκοπείο της Γλαρέτζας, στο δυτικό άκρο της Πελοποννήσου, τη σημερινή Κυλλήνη. Στον εμπροστότυπο φέρουν σταυρό και το όνομα του εκάστοτε πρίγκιπα. Στην πίσω όψη είναι χαραγμένη η σχηματοποιημένη απόδοση του αναού του Αγίου Μαρτίνου της πόλης Τούρ της Γαλλίας και η επιγραφή Κλαρέντια, δηλώνοντας το νομισματοκοπείο στο οποίο κόπηκαν. Το κάστρο το οποίο έκτισε ο Γοδεφρίδος Βιλαρδουίνος μεταξύ των ετών 1220 και 1223 στη Γλαρέτζα ονομάστηκε Χλουμούτσι και σε αυτό το κάστρο κόβονταν τα τορνέζια. Για το λόγο αυτό, ονομαζόταν επίσης και κάστρο των Τορνεζίων. Το Γοδεφρίδο Βιλαρδουίνο διαδέχτηκε το 1245 ο αδελφός του Γουλιέλμος. Στο Γουλιέλμο Βιλαρδουίνο παραχώρησε το δικαίωμα να κόβει τορνέζια ο βασιλιάς Λουδοβίκος ένατος της Γαλλίας. Η τρίτη γυναίκα του Γουλιέλμου ήταν η Άννα, κόρη του δεσπότη της Υπήρου Μιχαήλ. Από αυτή τη γυναίκα απέκτησε την Ιζαβέλα ή Ιζαμπό, η οποία έγινε στη συνέχεια διάδοχος του πριγκιπάτου. Μετά το θάνατο του Γουλιέλμου, η κόρη του Ιζαμπό ήταν ήδη χείρα από τον πρώτο της άντρα και την κυδαιμονία του πριγκιπάτου ανέλαβαν για λογαριασμό της η βασιλής της Νάπολης. Αργότερα ξαναπαντρεύτηκε έναν Ολλανδό ευγενή, το Φλωρέντιο, και απέκτησε με αυτόν μια κόρη τη Ματίλντα ή Μαχό, την οποία πάντρεψε με τον Δούκα των Αθηνών Γη, Ντελαρός. Το 1307 η Ζαμπό με τον τρίτο άντρα της, Φίλιππο της Αβοίας, αποσύρθηκε από την Πελοπόννησο. Μετά την κατάληψη της Αθήνας από τους Καταλανούς και το θάνατο του πρώτου άντρα της, η Μαχό, κόρη της πριγκίπισσας η Ζαμπό, έγινε πριγκίπισσα της Αχαΐας. Παντρεύτηκε δεύτερη φορά τον Λουδοβίκο της Βουργουνδίας και μετά το θάνατό του τον Ιωάννη της Γραβίνας. Από τα τελευταία τορνέζια που κόπηκαν στο πριγκιπάτο της Αχαΐας ήταν τα τορνέζια του Ροβέρτου του Τάραντα, ανιψιού της Μαχούς.
Νομίσματα του Ροβέτου υπάρχουν στο θησαυρό από το Μεσοχώρι Πηλίας και η χάραξή τους είναι λιγότερο προσεγμένη από τα παλαιότερα τορνέζια. Τα εδάφη των φράγκων είχαν σημαντικά συρρυκνωθεί στην Πελοπόννησο την περίοδο αυτή. Από τις 12 αρχικές βαρονίες, μόνο 4 είχαν επιβιώσει και οι Βυζαντινοί διοικητές του Μιστρά είχαν αποσπάσει πολλά εδάφη από τους φράγκους. Ο θησαυρός της Πηλίας περιέλαμβανε επίσης τη σύστασή του σπάνια τορνέζια, μεταξύ των οποίων και τορνέζια της Ελένης της Καρίτενας. Η Ελένη της Καρίτενας ήταν η μόνη Ελληνίδα πριγκίπισσα η οποία έκοψε τορνέζια. Ήταν κόρη του Ιωάννη πρώτου Αγγέλου Κομνηνού, σεβαστοκράτορα της Θεσσαλίας και παντρεύτηκε τον Δούκα των Αθηνών Γουλιέλμου. Το 1287 πέθανε ο Δούκας των Αθηνών και η Ελένη ανέλαβε τη διοίκηση του Δουκάτου ως κηδεμόν του ανήλικου γιού της Γη. Από το δεύτερο άντρα της, κόμη του Λέτσε, έλαβε το ίμιση της βαρονίας της Καρίτενας. Τα νομίσματα αυτά κόπηκαν μεταξύ του 1291 και του 1300. Η μελέτη των θησαυρών είναι ιδιαίτερα σημαντική ως πρωτογενής ιστορική πηγή για την εποχή αυτή στην Πελοπόννησο. Παρόλο που τα περισσότερα τορνέζια φέρουν τους ίδιους τύπους, μπορούμε να διακρίνουμε στην πίσω όψη των νομισμάτων μυστικά σύμβολα, τα οποία χρησιμοποιούνταν από τους υπεύθυνους του νομισματοκοπίου για τον έλεγχο της παραγωγής των νομισμάτων. Ένας από τους σημαντικότερους νομισματολόγους που μελέτησαν τους θησαυρούς των Εζίων από την Πελοπόννησο και ξεχώρισαν τις διαφορετικές ποικιλίες των τορνεζίων, είναι ο Μεσσίνιος Αναστάσιος Τζαμαλής, πρόεδρος της Ελληνικής Νομισματικής Εταιρείας. Η μελέτη των τορνεζίων, τα οποία κόπηκαν στην Πελοπόννησο, είναι αρκετά δύσκολη, γιατί παράλληλα με τα νομίσματα των επίσημων νομισματοκοπίων, των φράγκων, κόβονταν και πολλά κύδυλα. Άλλοι παραχαράκτες ήταν πιο προσεκτικοί, ενώ μερικοί χρησιμοποιούσαν λιγότερο άργυρο, κάτι που τους εξασφάλιζε περισσότερο κέρδος. Επιπλέον, όταν οι Καταλανοί κατέλαβαν το Δουκάτο των Αθηνών, παρουσιάστηκε έλλειψη νομισμάτων καθώς διακόπηκε η παραγωγή τορνεζίων. Από τους νομισματικούς θησαυρούς φαίνεται ότι οι Καταλανοί αποφάσισαν να συνεχίσουν την κοπή τορνεζίων, αλλά με άπειρους τεχνίτες που προσπαθούσαν να αντιγράψουν τα παλαιότερα τορνέζια. Η διακοπή της κοπής τορνεζίων στην Πελοπόννησο οφείλεται στην παρακμή του πριγκιπάτου της Αχαΐας και τη γενίκευση της χρήσης βενετσιάνικων νομισμάτων στην περιοχή. Οι Βενετσιάνοι συνέχισαν να κόβουν αποκλειστικά για την Ελλάδα τα τορνεζέλια ελαφρότερα και μικρότερης αξίας από τα φράγκικα τορνέζια ως το 1500. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά τον Θεόδωρο Κουρεβανά για την πολύ ιδιαίτερη εισήγησή του και θα περάσουμε στον κύριο Μανώλη Στεργιούλη. Ο Μανώλης Στεργιούλης σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πολιτικές επιστήμες στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Εκπώνησε τη διδακτορική του διατριβή στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Υπηρέτησε μέχρι τώρα τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από διάφορες θέσεις. Συνεργάτης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, διευθυντής του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών, προϊστάμενος Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικός σύμβουλος φιλολόγων, μελέτες και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά. Ο κύριος Μανώλης Στεργιούλης εισηγείται το ρόλο της εσωτερικής παρενετικής διοίκησης του Νέστορα στην πρώτη ραψοδία της Ιλιάδας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ανάμεσα στις εσωτερικές διοίκησεις ηρώων στην Ιλιάδα, ξεχωρίζει η παρέμβαση του βασιλιά της Πύλου Νέστορα στη Ραψοδία Α, στίχη 247 έως 284, στην οποία καταφεύγει σε αυτοβιογραφικές ιστορίες προκειμένου να ενισχύσει τις παρενέσεις προς τους δύο αντιμαχόμενους ήρωες,
Αγαμέμνονα και Αχιλλέα και να προσδώσει πειθός τον λόγο του. Πριν όμως προχωρήσουμε στον σχολιασμό της παρέμβασης του Νέστορα, ας δούμε εν συντομία τα γεγονότα που προηγήθηκαν. Ο ποιητής στον στίχο 53 εμφανίζει τον Αχιλλέα να συγκαλεί τη συνέλευση των Αχαιών, δίνοντάς του έτσι ρόλο πρωταγωνιστή, αφού η σύγκληση της συνέλευσης ενέπιπτε στις αρμοδιότητες του Αγαμέμνονα, που ήταν άλλωστε και ο αρχιστράτηγος της εκστρατείας. Ο Αχιλλέας παρουσιάζει τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν εξαιτίας του θανατηφόρου λοιμού και προτείνει την καταφυγή στην Μαντική προκειμένου να αποκαλυφθεί η αιτία. Ο Μάντης Κάλχας, έχοντας εξασφαλίσει την προστασία του από τον Αχιλλέα, αποκαλύπτει ότι η αιτία του κακού είναι η προσβολή του Χρήση, λειτουργού του Απόλλωνα, από τον Αγαμέμνονα. Αποκαλύπτει επίσης ότι δεν πρόκειται να σταματήσει ο λοιμός αν δεν παραδοθεί η Χρυσιείδα στον πατέρα της. Ο Αγαμέμνον οργίζεται, αλλά δηλώνει ότι για τη σωτηρία του στρατού θα επιστρέψει τη Χρυσιείδα με την προϋπόθεση ανταλλαγμάτων. Από το σημείο αυτό αρχίζει η σύγκρουσή του με τον Αχιλλέα. Τη σύγκρουση αυτή ο ποιητής αφηγείται με δύο ζεύγη λόγων, στους οποίους η ένταση κορυφώνεται με την απειλή του Αχιλλέα να αποχωρήσει με τον στρατό του και να γυρίσει στη φθία. Ο Αγαμέμνον απαντά ότι τον αφήνει αδιάφορο η απειλή και σε μια προσπάθεια επίδειξης της δύναμής του δηλώνει ότι θα πάρει ως αντάλλαγμα τη Χρυσιείδα. Ο Αχιλλέας προς στιγμήν σύρει το ξύφος του εναντίον του Αγαμέμνονα, αλλά με επέμβαση της Αθηνάς το κακό αποσοβείται. Το έδαφος έχει προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να εμφανιστεί ο Νέστορας, ο γλυκομήλυτος αγορητής της Πύλου, και να απευθυνθεί παρενετικά στους δύο αντιμαχόμενους ήρωες. Κατά τη διάρκεια που εκτυλίσσονται οι σκηνές αυτές, ο ποιητής παραμένει αμέτωχος. Δεν διατυπώνει καμιά κρίση για τους ήρωες. Ο ακροατής θα οδηγηθεί σε συμπεράσματα για τον χαρακτήρα καθενός από τους λόγους που ανταλλάσσουν. Ο Αχιλλέας θα μιλήσει 5 φορές, ο Αγαμέμνον 3 και ο Μάντης Κάλχας 2. Στους 3 κατά σειράν λόγους του, ο Αχιλλέας εμφανίζεται συνετός, λογικός, αντικειμενικός, μετριοπαθής, έχει αυτοκυριαρχία, σέβεται τον Αγαμέμνονα, αφού αποφεύγει να αναφερθεί στην προσβλητική συμπεριφορά που επέδειξε έναντι του Χρήση, ενώ στους 2 τελευταίους διακατέχεται από ορμή. Θα μπορούσε να μην απαντήσει στον Αγαμέμνονα επί όσων ο τελευταίος είπε στον Κάλχαντα. Άλλωστε, ο Αγαμέμνον δεν σχολίασε τον λόγο του Αχιλλέα. Όμως ο Αχιλλέας παρεμβαίνει γιατί θεωρεί τον εαυτό του ως τον πιο σπουδαίο άνδρα του στρατού. Όσα αναφέρει περί αδυναμίας ανάκλησης της διανομής των λαφύρων, αφού δεν υπάρχουν άλλα προς διάθεση, δεν περιέχουν στοιχεία υπερβολής. Από την άλλη πλευρά, ο Αγαμέμνον και στους 3 λόγους του είναι φανερά οργισμένος, βίαιος και απειλητικός έναντι του Μάντη Κάλχαντα, των αρχηγών του στρατού, Αχιλλέα, Έαντα, Οδυσσέα και του Αχιλλέα αντίστοιχα. Η σύγκρουσή του με τον τελευταίο γίνεται αναπόφευκτη όταν προειδοποιεί πως «αν οι μεγάθυμοι Αχαιοί μου δώσουν άλλο μερτικό, διαλέγοντας κάτι που να μ' αρέσει και να αξίζει, πάει καλά. Αν όμως δεν μου δώσουν, μόνος μου εγώ θα έρθω να πάρω το δικό σου γέρας, του Έαντα, του Οδυσσέα, και όποιος με δει μπροστά του, σίγουρα θα χολοσκάσει τότε». Ο Αχιλλέας αντιδρά με οξύτα τους χαρακτηρισμούς για τον Αγαμέμνονα, κερδαλεόφρον, μέγανε δες, κοινόπα, παρασύρεται από τον θυμό του, ξεπερνά το μέτρο και δηλώνει ότι θα επιστρέψει στην πατρίδα του. Η αμοιβαία αντιπάθεια μεταξύ Αχιλλέα και Αγαμέμνονα είναι παλιά, αλλά τώρα δόθηκε η αφορμή να εκδηλωθεί.
Στη συνέχεια, μάλιστα, η σύγκρουση θα πάρει ακραίες διαστάσεις όταν ο Αχιλλέας έφτασε στην απόφαση να στείλει το σπαθί του, αλλά με θεϊκή παρέμβαση η οργή του κατευνάζεται. Ο κατευνασμός όμως του θυμού δεν θα διαρκέσει πολύ, γιατί σε λίγο θα πετάξει το ραβδί του στη γη, θέλοντας να προειδοποιήσει για την αποχώρησή του, αφού προηγουμένως ορκιστεί πως όσο αυτό θα ξαναβλαστήσει, τόσο και αυτός θα παραμείνει στη μάχη. Αποτιμώντας τους λόγους που καθένας από τους δύο ήρωες αντάλλαξαν, πρέπει να δεχτούμε ότι η απέτηση του Αγαμέμνονα να του δώσουν άλλο δώρο είναι δικαιολογημένη. Όμως, δεν υπήρχε τρόπος ικανοποίησής της, εκτός και αν αδικούνταν κάποιος άλλος. Αυτό δεν το λαμβάνει υπόψη του, αν και ο πόλεμος γίνεται για οικογενειακή υπόθεση των Ατριδών. Η ατομικιστική διάθεση που εκδηλώνει εξοργίζει τον Αχιλλέα, ο οποίος όμως δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη του ότι μιλάει σε έναν βασιλιά αρχιστράτηγο. Δείχνει να μην τον σέβεται όπως υπαγορεύει η τάξη και η συμπεριφορά του μπορεί να χαρακτηριστεί ως άδικη. Ο Αχιλλέας προβάλλει τη γενναιότητά του που αποσπά το θαυμασμό όλων, ενώ ο Αγαμέμνον προβάλλει το αξίωμά του που του δίνει η δυνατότητα επιβολής ακόμη και με τη χρήση βίας. Η ατμόσφαιρα λοιπόν κατά τη στιγμή που ο ποιητής προετοιμάζει την παρέμβαση του Νέστορα είναι πολύ ηλεκτρισμένη. Ο ρυθμός μέχρι εδώ ήταν πολύ γοργός και οι σκηνές έντονες. Τώρα πρέπει να επιβραδυνθεί η εξέλιξη των πραγμάτων, να επικρατήσει η ύφεση, την οποία ο ποιητής επιτυγχάνει με την πλατιά παρουσίαση του Νέστορα, του ηλικιωμένου, γλυκομήλιτου, έμπειρου και συνετού βασιλιά της Πύρου. Ο Όμηρος του αναθέτει έναν ρόλο που δεν υστερεί από τη γενναιότητα στα πεδία των μαχών. Πρωταρχικός στόχος του Νέστορα είναι να προβληματίσει τους δύο ήρωες με την επισήμανση ότι αν η μεταξύ τους αντιδικία γίνει γνωστή στους Τρώες, θα τους δώσει μεγάλη χαρά. Δεν παίρνει το μέρος κανενός, αλλά εξαίρει τις ικανότητές τους που τους ξεχωρίζουν στη συνέλευση και στη μάχη. Υπερημέν βουλήν Δαναών, περιδεστέ μάχεστε. Στους χώρους δηλαδή που προσφέρονταν για διάκριση. Χρησιμοποιεί μάλιστα ένα παράδειγμα που παραπέμπει στο παρελθόν και πιο συγκεκριμένα στη μυθική σύγκρουση των κεντάβρων και λαπιθών. Δεν κάνει λεπτομερείς αναφορές, μάλλον διότι το θέμα ήταν γνωστό κατά την εποχή του Ομήρου. Οι πρώτοι κατοικούσαν στο Πήλιο, από τη μέση και πάνω άνθρωποι, ενώ από τη μέση και κάτω ήταν άλογα. Οι δεύτεροι ήταν λαός της Θεσσαλίας, με βασιλιά τον Περίθωο. Αναφέρει ονόματα ηρώων που τους χαρακτηρίζει ανώτερους από τον Αχιλλέα και τον Αγαμέμνον. Η σύγκριση που κάνει ο Νέστορας δεν είναι προσβλητική για αυτούς, δεν τους θίγει, δεν τους δημιουργεί αισθήματα κατωτερότητας, γιατί αναφέρονται στην εποχή της νεότητάς του. Τα παραδείγματα που χρησιμοποιεί. Ο εξοραϊσμός του παρελθόντος αποτελεί βασικό στοιχείο της τέχνης του Ομήρου και γίνεται αφενός για να δημιουργηθεί επιβράδυνση στην εξέλιξη του μύθου και αφετέρου να δοθεί διέξοδος σε στιγμές όξυνσης. Με τον τρόπο αυτό, ο Νέστορας ανυψώνεται στα μάτια των αντιμαχόμενων ηρώων, ενώ οι ίδιοι αισθάνονται κατώτεροι. Το παρενετικό μέρος της παρέμβασής του αναφέρεται αρχικά στον Αγαμέμνονα, στον οποίο επισημαίνει του λόγου σου, Αγαμέμνονα, παρά τη δύναμή σου, στην κόρη να μην βάλεις χέρι, αλλά να την αφήσεις εκείνον που την έδωσαν γέρας οι Αχαιοί. Και στον Αχιλλέα. Όμως κι εσύ, γιέ του Πηλέα, πάψε να συνερίζεσαι, σαν ίσως με τον βασιλιά, γιατί τιμή σαν τη δική σου δεν κέρδισε σκυπτρούχος βασιλιάς από τον Δία τιμημένος. Αν είσαι δυνατός εσύ, θεάν σε γέννησε, είναι κι αυτός ανώτερος, αφού αφεντεύει πιο πολλούς. Στο σημείο αυτό, χρειάζεται νομίζω να θυμηθούμε σε τι συνίσταται η ανωτερότητα του Αγαμέμνονα
την οποία επισημαίνει αλλά δεν διευκρινίζει εδώ ο Νέστορας. Στην εκστρατεία εναντίον της Τρίας, ως γνωστόν, έλαβαν μέρος πολλοί λαοί με επικεφαλή στον βασιλιά τους και με αρχιστράτηγο τον Άνακτα και βασιλιά Αγαμέμνον. Όταν ο Νέστορα αναφέρεται στη δόξα που έδωσε ο Δίας τον Αγαμέμνονα, υπονοεί το μύθο σύμφωνα με τον οποίο ο Ήφαιστος είχε κατασκευάσει ένα σκύπτρο για τον Δία, το οποίο σκύπτρο ο Δίας, ο πατέρας των θεών, το χάρισε στον Πέλοπα, στη συνέχεια του πήρε ο Θιέστης, μετά ο Ατρέας, ο παππούς του Αγαμέμνονα, εκ νέου ο Θιέστης και στη συνέχεια και πάλι ο Αγαμέμνον. Και επειδή ο Αχιλλέας μπορεί να αντιπαρατηρήσει ότι και αυτός έχει θεϊκή καταγωγή εκ μητρός, ο Νέστορας προσθέτει ότι ο Αγαμέμνον υπερτερεί ως προς τον αριθμό των υπηκόων. Εξουσιάζει το μεγαλύτερο μέρος του ελλαδικού χώρου, είναι πολύ πλούσιος και ισχυρός και αυτό από μόνο του του δίνει το πλεονέκτημα να ηγηθεί της εκστρατείας. Βεβαίως, η ανωτερότητά του είναι προσωρινή και θα λήξει μετά την εκστρατεία. Οι υπόλοιποι βασιλείς που συμμετείχαν στον πόλεμο δεν ήταν υπήκοοι του. Αν συνέβαινε αυτό, ο Αχιλλέας δεν θα μπορούσε να μιλήσει με τον τρόπο που μίλησε. Ας ξαναγυρίσουμε όμως στην παρενεργική παρέμβαση του Νέστορα. Ο σοφός γέροντας, προκειμένου να κατανείμει ισομερός τις συμβουλές του, θα προσθέσει στον Αγαμέμνονα. Το Ατρέα γέ, συγκράτησε κι εσύ το μένος σου σε οικετεύω. Μην του κρατάς το Αχιλλέα θυμό, άπαρ το κάστρο αυτός, όλους τους Αχαιούς φρουρεί στη δύσκολη ώρα του πολέμου. Είναι προφανές ότι ο Νέστορας μίλησε καλοπροαίρετα και ευέλικτα. Στόχος του είναι η επικράτηση πνεύματος συνδιαλλαγής, ενότητας και ομοψυχίας. Διαισθάνεται ότι η επίθεση της όξυνσης θα οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσματα. Αποφεύγει να μιλήσει ευθέως για τις ευθύνες που αντιστοιχούν σε καθέναν από τους αντιδίκους. Εμέσως όμως, στον Αγαμέμνονα καταλογίζει αυθαίρετη συμπεριφορά και στον Αχιλλέα έλλειψη σεβασμού προς τον βασιλιά. Αναγνωρίζει ότι ο πρώτος φέρτερος εστίν είναι ανώτερος επειδή πλεώνεσιν ανάση, έχει τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη. Δέχεται όμως ότι και ο δεύτερος έρκος αχαιή συμπέλετε πολέμιο κακίο, φρουρεί δηλαδή όλους τους αχαιούς στη δύσκολη ώρα του πολέμου. Στο τέλος αποφαίνεται ότι μπορεί ο Αχιλλέας να έχει θεϊκή καταγωγή, αλλά η εξουσία του Αγαμέμνονα να είναι ανώτερη και κανένας άλλος βασιλιάς δεν τιμήθηκε από τον Δία. Επί ουθ ποθωμής έμορη τιμή σκυπτούχος βασιλιάς, βασιλεύς, ότε ζεύς κίδος έδωκεν. Η φράση αυτή έρχεται ως επιβεβαίωση της άποψης ότι για να επιβληθεί μια κεντρική εξουσία έπρεπε να προσλάβει και θρησκευτικό περιεχόμενο, άποψη που δεν έπαυσε ποτέ να ισχύει άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο μέχρι τις μέρες μας. Η απάντηση του Αγαμέμνονα υποδηλώνει καλύτερα τα αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουσή του με τον Αχιλλέα. Αναγνωρίζει τη γενναιότητα του Αχιλλέα, δεν την αρνείται, αλλά σπέβδει να την υποτιμήσει αποδίδοντάς την στους θεούς. Επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί την αλαζονική συμπεριφορά του Αχιλλέα, ο οποίος θέλει να στέκει πάνω από όλους, σ' όλους να επιβάλλεται, θέλει να κυβερνά τους πάντες, αυτός να τους ορίζει. Κατά τα άλλα, ο Αγαμέμνον από τον λόγο του Νέστορα δέχεται όσα προβάλλουν το δίκιο του, ενώ τα υπόλοιπα τον αφήνουν αδιάφορο και τα αντιμετωπίζει σαν να μην έχουν υποθεί. Πριν ακόμη τελειώσει την απάντησή του, ο Αγαμέμνον
Τον διέκοψε ο Αχιλλέας, που εμφανίζεται και πάλι αδιάλακτος. Δηλώνει ότι δεν πρόκειται να έλθει με κανένα στα χέρια για τη Βρυσοπούλα. Για να μην φανεί όμως ότι υποχωρεί ανεφόρον, προβάλλει ένα αντιστάθμισμα και παράλληλα απειλεί τον Αγαμέμνονα. Για τ' άλλα, όσα στο μελανό καράβι βρίσκονται, σε τίποτε μη βάλεις χέρι κόντρα στη θέλησή μου. Δοκίμασε και θα το δεις. Θα δουν κι αυτοί που παραστέκουν. Στο μαύρο αίμα σου το δόρυ μου θα βάψω. Είναι εμφανές ότι ο Αχιλλέας δεν είναι μόνο αδιάλακτος, αλλά βρίσκεται σε σύγχυση. Αν και θα μπορούσε να διατυπώσει πολλές αντιρρήσεις σε όσα είπε ο Νέστορας, δεν απευθύνεται καθόλου σε αυτόν. Εμέσως εκφράζει τη δυσαρέσκειά του προς όλους τους Αχαιούς, γιατί του αφαιρούν τη Βρυσοπούλα, και εκτοξεύει ανυπόστατες κατηγορίες εναντίον του Αγαμέμνονα. Στο σημείο αυτό, η συνέλευση των Αχαιών διαλύθηκε, η παρέμβαση του Νέστορα δεν έφερε συμβιβαστικό αποτέλεσμα και οι δύο ήρωες παρέμειναν αμετακίνητοι στις απόψεις τους. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν θα μπορούσε να απουσιάζει ο διαμεσολαβητικός λόγος του βασιλιά της Πύλου, αφού έμεινε ατελέσφορος. Η απάντηση στο ερώτημα είναι αρνητική, διότι ναι μεν ο Νέστορας δεν κατάφερε να αμβλύνει τη σύγκρουση Αγαμέμνων Αχιλλέα, όμως ανέκοψε την όξυνση και προλύενε το έδαφος για να μιλήσουν πιο συγκρατημένα οι δύο ήρωες. Οδήγησε επίσης στη διάλυση της συνέλευσης και σηματοδότησε την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης. Σας ευχαριστώ πολύ.